Σάββας Τσίβικος, ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Τσίβικος, φίλες και φίλοι, για το συνέδριο που έγινε, το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου, που από την Αμερική βρέθηκε στην Αθήνα. Κύριε Τσίβικο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κώστα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Μιλήσατε λίγο για τα προβλήματα τα οποία έχει ο ελληνισμός και θέλω να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα. Τι ακριβώς συνέβη πριν από δύο μέρες στην Αθήνα? Εννοείς στο... Στο συνέδριο. Στο παγκόσμιο συνέδριο. Ναι, είχαμε μια συγκέντρωση στον καθεδρικό της Μητροπόλεως, αν αυτό εννοείται, right? Ναι, ναι. Όπου έγινε μια σύναξη πριν αρχίσει το συνέδριο, ήταν, θα λέγα, η έναρξη του συνεδρίου με δοξολογία και στο τέλος της λειτουργίας έγινε μια επιμνημόσυνη δέηση, ένα τρισάγιο για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής και επιμνημόσυνη δέηση για αυτούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι, αν και προδομένοι, για να κρατήσουν Θερμοπύλες. Κύριε Τσίβικο, ήρθαν επιφανείς Έλληνες της Ομογένειας, εσείς εκπροσωπήσατε την ΑΧΕΠΑ, από όλη την Αμερική και θέλω να μας... τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο, έτσι. Οι οποίοι έχουν διάθεση να βοηθήσουν την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε επίπεδα επενδύσεων. Και πολλοί έχουν επενδύσει και πάντοτε είναι στο πλευρό της πατρίδας. Όπως ξέρετε, πάντοτε οι Έλληνες της Διασποράς ήταν πρώτοι στους αγώνες του έθνους, ήταν πρώτοι από τους πρώτους μεγάλους ευεργέτες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να υποστηρίζουν και την Ελλάδα και την Κύπρο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο που, όπως είπα και στην ομιλία μου, τελεί υποπολιορκία. Το μήνυμα το δικό μας είναι ότι είμαστε απλά πρεσβευτές και στρατιώτες ταγμένοι στην υπεράσπιση του ελληνισμού, μαχόμενοι για την απελευθέρωση της Κύπρου. Κύριε Τσίβικο, είδα την ομιλία σας, την είδα πολύ προσεκτικά και ιεραρχήσατε τα ζητήματα και βάλατε πρώτο ότι δεν γίνεται να υπάρξει εξομάλυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα της εισβολής και κατοχής και πιο πολύ από όλα μου άρεσε που μιλήσατε για ένα κομμάτι του ελλαδισμού, μια ελίτ του ελλαδισμού που μεταχειρίζεται ακόμα το «η Κύπρος κείται μακράν», ενώ ελληνισμός χωρίς την Κύπρο δεν υπάρχει. Όχι μόνο ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και γεωπολιτικά. Πολύ σωστά. Και δεν νοείται. Δεν νοείται. Και δεν μπορεί. Όπως ξέρετε, γίνεται ένας διάλογος, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ομαλοποίηση. Δεν μπορείς να παραγνωρίζεις το γεγονός ότι ένα κομμάτι του ελληνισμού, γιατί στην Κύπρο είναι Έλληνες κατ' επιλογή. Κατ' επιλογή μπορούσαν να είναι οτιδήποτε άλλο. Πέρασαν όλοι από την Κύπρο, αλλά παρέμειναν περήφανοι Έλληνες και Ορθόδοξοι. Να υπάρξει, αυτό δεν νοείται εξομάλυνση ή ομαλοποίηση των σχέσεων από τη στιγμή που η Κύπρος είναι υποκατοχή. Θα είναι ένα κάτι που πρέπει να φύγει από τη μέση. Και σίγουρα υπάρχει και μια ομάδα και εδώ στο κέντρο, και αυτό με λυπεί, που λένε ότι η Κύπρος κουράζει, η Κύπρος δημιουργεί προβλήματα και ευτυχώς είναι η μειοψηφία αυτή. Αλλά πρέπει, έχουμε κάθε δικαίωμα και καθήκον, να υπενθυμίζουμε αυτό το γεγονός για να μην ξεχνιόμαστε. Η Κύπρος δίνει ένα αγώνα και όπως είπατε στην ομιλία μου, η καταστροφή στην Κύπρο έφερε και την ανάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Άρχισε ένας αγώνας πριν 50 χρόνια, από τη μια να εδραιωθεί η δημοκρατία και από την άλλη μαζί
να πολεμήσουμε για την απελευθέρωση. Και πρέπει να υπάρχει μια πολύ πολύ στενή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος και πάντα πάνω απ' όλα να βάζουμε το εθνικό συμφέρον. Δεν νοείται να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός αυτού. Μιλάμε για ενιαίο αμυντικό δόγμα. Πρέπει να γίνει και στην πράξη, όχι στην θεωρία. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Και αυτή τη στιγμή που ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία πραγματικά απειλούνται καθημερινά, από τη στιγμή που η Τουρκία επιμελώς αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, μην νομίζετε ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Η Κύπρος απλά είναι το πειραματόζωο. Όπως είπα, στην Κύπρο δοκιμάζονται τα όρια του ελληνισμού. Η Τουρκία μας δοκιμάζει στην Κύπρο. Μετά είναι τα νησιά, είναι το Αιγαίο, είναι η Θράκη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η πολιτική μας, οι ηγέτες πρέπει να το έχουν καλά υπόψη ότι άμα χαθεί η Κύπρος, τότε αρχίζουν τα μεγάλα δεινά του ελληνισμού. Κύριε Τσίβικο, μέχρι και πρόσφατα βλέπαμε τις κινήσεις της Ομογένειας μέσω του γερουσιαστή Μενέντες που ήταν εμφανής. Σίγουρα οι ενέργειες συνεχίζονται και τώρα από το ελληνικό λόμπι στην Αμερική που, όπως είπατε και στην ομιλία σας, έχει την τύχη ο Έλληνας που βρίσκεται στην Αμερική να επηρεάζει μια διοίκηση, μια κυβέρνηση που στο πλαίσιο της πολιτικής της βρίσκονται οι τύχες πολλών χωρών και της δικής μας. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω ότι είστε και προσωπικός φίλος με τον γερουσιαστή, τον Μπομπ Μενέντες, πού βρίσκεται αυτή η εξέλιξη, αυτής της υπόθεσης του μεγάλου φιλέλληνα? Κοιτάξτε, μπορεί να μην είμαι και αντικειμενικός, γιατί εγώ τους φίλους μου ποτέ δεν τους προδώνω και δεν μπορώ να παραγράψω μια ιστορία 30 χρόνων και μια βοήθεια που έχει προσφέρει στον ελληνισμό για αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη. Ήδη υπήρξε μια μεγάλη νίκη στις διαδικασίες. Ο ίδιος δηλώνει απερίφραστα ότι είναι αθώος. Εγώ έχω κάθε λόγο να πιστεύω αυτά που λέει ο γερουσιαστής και ο φίλος μου. Είμαστε στο πλευρό του, συνεχίζουμε να τον υποστηρίζουμε, γιατί δίνει μια άνηση μάχη για αυτά που πίστευε και αυτά που πρέσβευε. Γι' αυτό καταδιώκεται ουσιαστικά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα, ο καθένας από το δικό του το μεταρρύζει, έχει μεγάλη επιρροή και ελπίζω κάποια μέρα το κέντρο, και όταν λέω κέντρο εννοώ Αθήνα και Λευκοσία, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την δύναμη και τη δυναμική που προσφέρει η Ομογένεια. Την περασμένη Πέμπτη ήμουνα στην Ουάσιγκτο. Η ΑΧΕΠΑ είχε μια μεγάλη εκδήλωση και την περασμένη Πέμπτη επισκεφτήκαμε το Καπιτόλιο και είχαμε συναντήσεις με 80 βουλευτές και γερουσιαστές. Επισκεφτήκαμε πάρα πολλά γραφεία, είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε κάτω, όχι να έρθουν εκεί πέρα για ένα λεπτό και να μας πούν αυτά που θέλουμε να ακούσουν, αλλά να εμπλακούμε σε διάλογο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αντίστροφη, ένα αντίστροφο κλίμα από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Έχουν κατανοήσει και ήδη ότι η Τουρκία δεν είναι ο πιστός σύμμαχος και με την αναγωγή των στρατηγικών σχέσεων της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αμερικής μαζί με το Ισραήλ, η Αμερική βρήκε στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι εδώ πέρα που πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να απαιτούν πολύ περισσότερα. Γιατί από τη στιγμή που σου λέει η Αμερική ότι είσαι στρατηγικός εταίρος και πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να απαιτείς αυτά που σου ανήκουν. Δεν είμαστε πλέον οι φτωχοί συγγενείς. Πρέπει να αντικαταστήσουμε το λεξιλόγιο μας και να φύγουμε από την επαιτία και να πάμε στην απέτηση. Έχουμε τις δυνατότητες. Προσφέρονται αυτές οι συγκυρίες για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και εμείς, όπως είπα, δεν είμαστε ούτε Υπουργοί Εξωτερικών, ούτε και πρέπει ο κάθε οργανισμό να έχει την δική του την ατζέντα.
Εμείς απλά είμαστε πρεσβευτές του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και στρατιώτες ταγμένοι στον αγώνα. Να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά δίκαια και να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και τονίζω απελευθέρωση. Απελευθέρωση. Όχι τίποτε άλλο. Γιατί το 1974 δεν υπήρξε ένας σεισμός ο οποίος δημιούργησε ένα φαράγγι μεταξύ και μοίρασε την Κύπρο στα δύο. Υπήρξε μια εισβολή και υπάρχει μια συνεχιζόμενη κατοχή. Να μην μετατρέψουμε το Κυπριακό σε μια δικοινοτική διαμάχη. Το Κυπριακό ήταν, είναι και θα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αν δεν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο και αν δεν ξεφύγουμε από αυτές τις αναχρονιστικές συμφωνίες με επεμβατικά δικαιώματα, δεν υπάρχει μέλλον. Και δεν υπάρχει μέλλον να προωθείς μια λύση βασισμένη πάνω σε εθνικά και θρησκευτικά κριτήρια. Δεν πρόκειται να διαρκέσει. Το apartheid στην Αφρική διελύθη. Εμείς προσπαθούμε να το ξανααναστήσουμε σήμερα. Είναι καιρός για επανατοποθέτηση του Κυπριακού. Κύριε Τσίβικο, κλείνοντας, όλο αυτό που μας περιγράψετε θέλει μία κίνηση της οποίας οι μεθοδεύσεις να είναι σε πολλά επίπεδα. Όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομογένεια στην Αμερική, που επειδή αναφέρατε και το Ισραήλ, στην δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ λόγω του πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι στο χειρότερο σημείο, ίσως θα ήταν μια ιδανική ευκαιρία η ελληνική διπλωματία και όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει να λειτουργήσουν υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Αλλά κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω κάτι. Μέσα στα πλαίσια αυτής της μεθόδευσης είναι και το αν σας πλησίασαν από την πολιτική τάξη και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλους εσάς που είστε προσωπικότητες στον επιχειρηματικό χώρο και εμπλέκεστε και με τα πολιτικά εμέσως στην Αμερική, για να σας συζητήσουν και να δείτε πώς αυτό θα γίνει πιο ολοκληρωμένα. Δυστυχώς είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερος συνδυασμός από το κέντρο και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία. Εμείς όμως έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους εβραϊκούς οργανισμούς στην Αμερική. Δουλεύουμε πολύ στενά μαζί, έχουμε κοινούς στόχους και αυτό είναι ένα επίτευγμα που δεν το είχαμε πριν πολλά χρόνια. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε, όπως είπα και πριν, τις συγκυρίες. Και πρέπει επιτέλους το κέντρο να μπορέσει να συντονίσει και να αξιοποιήσει την δύναμη και την δυναμική της ομογένειας. Θα το λέω μέχρι να βγάλει γλώσσα μου μαλλιά. Δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε να είναι. Και ο ρόλος του κέντρου δεν είναι να δημιουργεί προβλήματα. Ο ρόλος του κέντρου είναι να προωθεί την ενότητα και να δίνει κατευθύνσεις όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Αυτό χρειάζεται ο απόδημος ελληνισμός, αυτό χρειάζονται οι Έλληνες της Διασποράς. Κύριε Τσίβικο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι οι μέρες σας εδώ στην Ελλάδα να είναι ό,τι καλύτερο και να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.